Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ζωή τους άλλαξε δραματικά. Το ρολόι σταμάτησε στις 9 και 17. Παναγία, Παναγία, Παναγία μου έλεγα. Και λέω πέφτει το σπίτι μου. Αλλά δεν ήξερα και πού να πάω. Και έστεκα στην πόρτα του σπιτιού και άκουγα το σπίτι μου να σπά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής, χάους και απόγνωσης. Ένα χρόνο μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που ξεσπίτωσε χιλιάδες κατοίκους, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και κυρίως η ψυχή τους. Μεγάλη αδιαφορία. Έχουμε καταθέσει φακέλους τώρα και 7 μήνες. Μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Ελπίδα έχουμε. Ακόμα λίγο, αλλά οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι όλοι στην κατάθλιψη. Κάτι ψώματα βάλαμε. Πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα φύγουμε από εδώ πέρα, πώς θα φτιάξουμε τα σπίτια μας. Είμαστε σαν να είμαστε σε σπιλτόκουτα. Μας δώσανε εκεί πέρα 12 ψωροχιλιάρικα, 6, 9, δεν ξέρω. Να κάνεις τι. Είναι ανύπαρκτη. Οι πάντες, αδιαφορία. Είτε έχουμε πάθει ζημιές, είτε δεν έχουμε πάθει ζημιές. Ήρθανε, πατήσανε ένα πράσινο, φύγανε. Εμένα το σπίτι μου διαλύθηκε μέσα. Είναι πράσινο όμως, 20 συσκευές δεν δικαιούμαστε. Ξεφτύλα! Εγώ έχω ζημιές, δεν μπορώ να τις φτιάξω. Γιατί θέλει 1500 ευρώ ο μηχανικός για να σου βγάλει, λέει, το φάκελο. Στην ίδια κατάσταση, πώς μας άφησε ο σεισμός. Εικόνες ερημιάς και εγκατάλειψης στα χωριά φαντάσματα με τα κόκκινα, πράσινα και κίτρινα σημάδια. Παντού χαλάσματα, άδειοι δρόμοι. Μας αφήσανε, το σπίτι μας είναι παλιό του 1830, μου το βγάλανε κίτρινο, κόκκινο και μετά κίτρινο. Το σπίτι αυτό για να ξαναφτιαχτεί δεν φτάνουν 150.000 ευρώ. Εγώ λέω ότι δεν θα πάμε ποτέ. Υπογράψαμε σύμβαση για 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια τι γίνεται. Δεκάτομα δεν μένουν. Ερημιά και επικίνδυνα. Δηλαδή. Από κλέφτησε πολλά, όλα τα περίμενε. Τα εγγονάκια μου δεν έρθουν να σε δούνε, φοβούνται. 140 τετραγωνικά και βάλανε 26 χιλιάρικα. Σάζει αυτό. Κόλληση εργούμε στη γραφειοκρατία και μένουμε στην Αθήνα στα παιδιά μας. Θέλουμε να γυρίσουμε στο χωριό, στον τόπο μας. Το σπίτι είναι χάλια και δεν μπορούμε. Μου βάλανε κάτι λίγα, αλλά δεν φτάνανε με τίποτα για να τότε το φτιάξουμε, αλλά είπαμε, είχαμε θέμα επιβίωσης. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε Αρκαλοχώρη, Χουμέρι, Ζήτα, Αρχοντικό, Ρουσοχώρια, Γαλατά, Βόνια, Αστρίτσι, Αγιές Παρασκές, Χουδέτσι και Μελέσες. Του πεθερού μου το σπίτι χάλασε, τον πλάκωσε μέσα. Πέθανε προχθές βέβαια, ένα χρόνο τον είχα εγώ. Ούτε σε αυτήν έχω βάλει τίποτα. Στα χωριά επικρατεί απόλυτη σιωπή. Συναντήσαμε το μοναδικό ζευγάρι που διαμένει στο Χουμέρι, το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Η μοναδική μας στο χωριό μέσα είμαστε εμείς. Σε έχει εγκαταλελειμμένα, κοίτα αυτό τώρα, αυτό απέναντι. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει τα κεφάλια μας. Ένα σπιτικό που οι συνθήκες διαβίωσης να είναι ανθρώπινες, ζητούν μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και στο διάβασμα και αναζητούν μια οάση ζωής. Εγώ από πέρυσι ήμουνα καλή μαθήτρια. Έχω πέσει πάρα πολύ και πήγα και να μείνω πέρυσι. Φέτος δεν ξέρω πώς θα πάει η χρονιά. Αν μείνουμε εδώ στους οικίσκους, δεν νομίζω ότι θα τη βγάλω τη χρονιά. Δεν μπορώ να κάθομαι μέσα, ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου. Νιώθω λίγο αδικημένη. Μα δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος εδώ μέσα, πόσο μάλλον 2 παιδιά. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία άδεια ανακατασκευής, ενώ η αναπροσαρμογή των τιμολογίων δεν καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες. Ζητούμενο παραμένει ακόμη και απλοποίηση των διαδικασιών για τα πράσινα κτίρια, ενώ ελάχιστοι πολίτες προχωρούν σε εργασίες σε λεβωμένα σπίτια τους με δικά τους έξοδα, καθώς δεν αντέχουν άλλο τις χρονοβόρες διαδικασίες. Ούτε άδεια δίνουν, ούτε ήρθε κανένα να μας πει ότι θα φτιαχτούν. Πότε θα πάμε στα σπίτια μας? Αυτό καίει τους σεισμόπληκτους, οι οποίοι βρέθηκαν στο έλεος του Ρίχτερ και των χιλιάδων μετασεισμών, αλλά και στο έλεος του Χιονιά τον περασμένο Ιανουάριο.